Παίζαμε απέναντι σε ένα πολύ σπουδαίο αντίπαλο. Μιλήσαμε, είπαμε ότι θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί για 40 λεπτά. Νομίζω το καταφέραμε, παλέψαμε στο τέλος. Κάναμε πολλά λάθη στην άμυνα. Δεν ξοδέψαμε καλά τα φάουλ μας. Κάναμε κάποια λάθη στο πώς μακάρουμε τους αντιπάλους. Αλλά το θετικό είναι ότι σουτάραμε μεγαλύτερα ποσοστά σε σχέση με προηγούμενα παιχνίδια. Πιστεύω ότι παλέψαμε όσο μπορούσαμε και μπορούμε να χτίσουμε κάτι από αυτό το παιχνίδι για το υπόλοιπο της χρονιάς. Kind of been a long time coming for me. Been struggling shooting the ball in the first two games, but you know, my teammates, my coach, the coaching staff. Δεν ήμουν καλός στα πρώτα δύο παιχνίδια. Ο προπονητής μου, οι συμπαίκτες μου, το όλο το προπονητικό επιτελείο μου είπε να συνεχίζω να σουτάρω. Ξέρουν ότι αυτό είναι το δυνατό μου σημείο, σε αυτό είμαι καλός. Μπορεί κάποιος που έβλεπε τα παιχνίδια να έλεγε ότι θα έπρεπε να σταματήσω να σουτάρω, αλλά σε αυτό είμαι καλός. Συνέχισα να δουλεύω. Πήκαν τα σούτ και πιστεύω ότι θα μπουν και στη συνέχεια της σεζόν. Yeah, it's been an adjustment period for sure. Adjusting to, you know, different country, different style of play. For me, I've just tried to match the physicality. It's a very physical league, very high competitive. So, but I think with each game, I'm learning a little bit more. Είναι μια περίοδος προσαρμογής για μένα. Προσαρμόζομαι σε ένα νέο πρωτάθλημα, σε μια νέα χώρα, σε ένα άλλο στυλ παιχνιδιού. Αυτό που έχω προσπαθώ να. Που μου φαίνεται πολύ δύσκολο να προσαρμοστώ είναι η σκληράδα που έχει το ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι μια πολύ σκληρή λίγκα, πολύ ανταγωνιστική. Και έχω καταλάβει ότι για να βοηθάω την ομάδα μου δεν χρειάζεται κάθε βράδυ να βάζω τρίποντα, να φτωχώ σε σουτ. Αυτό πρέπει να είμαι συνεπής σε ό,τι κάνω, σε επίθεση και άμυνα και με αυτόν τον τρόπο θα βοηθήσω την ομάδα μου.